Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλημέρα. Με το έχετε ξημερώνει. Σωστό. Καλά, δεν φεύγει, αλλά εντάξει. Πώς πάτε? Καλά, είμαστε, φίλε. Είσαι καλά? Ο Θέμη δεν ακούω. Εδώ είμαι, Βασίλη μου, σε παρακολουθώ. Συγγνώμη που μίλησα έτσι, αλλά είμαι πολύ χρησιμένος με τους οπαδούς ΣΑΕΚ. Ειδικά με τον Κώστα τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Κώστα, τι τους θέλεις αυτούς τους άνθρωπους. Θέλω να αλλάξετε τηλέφωνο να τα πείτε. Γιατί το ρωτάς τώρα και δεν μπορεί να απαντήσει, καταλάβεις. Ας στείλει μήνυμα. Ο Βασίλης έχει το δικαίωμα, νομίζω. Ναι, είναι ένας διάλογος που δεν πρόκειται να τον παρακολουθήσει κανένα, καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Δεν μπορεί να βγούμε και οι δύο να μιλήσουμε. Παράλληλα. Αυτό ναι, βέβαια, αλλά είναι μια στιγμή που αφορά εσάς. Ναι, και έχει μιλήσει ο Κώστας. Δηλαδή κάποια στιγμή θα γίνει γι' αυτό. Θέλω να του πω. Ναι. Να σταματήσει να τη στηρίζει. Γιατί αυτοί οι κύριοι δεν έχουν καταλάβει σε ποια ομάδα βρίσκονται. Έτσι. Στην ΑΕΚ βρίσκονται κύριε Νότια και κύριε Παπά. Και κύριε Αδαμιδή. Άκουσα τη δήλωση του Σάββα Αδαμίδη. Πάλι Αδαμίδη, αυτά που σου είχα πει δεν τα καταλαβαίνεις. Θα φας το κεφάλι σου κι εσύ. Ανόητο. Ανόητο πει. Ο Στάθης βγήκε χθες, γιατί τον ανησυχώ για το Στάθη. Ανησυχείς? Ναι. Γιατί ανησυχείς? Δεν τον άκουσα στους σταθμούς. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να έχει δουλειές. Μπορεί να είναι στεναχωρημένος αυτά που συμβαίνουν και να μην θέλει να παρέμβει. Αν ακούει, τον στηρίζω, τον αγαπώ. Και όταν Στάθη με το καλό έρθει ο Μελισσανίδης, ο Μακρύς, ο Μελισσανίδης μου είπε ότι θα είμαστε μαζί. Στην ΠΑΕ, ΑΕΚ. Α, θα δουλέψεις και καταλάβανε, στην... καταλάβανε. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ πιστεύω, Τσάλι, και θέλω ότι η ΑΕΚ στον τελικό δεν θα το πάρει η ΑΕΚ. Να το θυμηθούν όλοι. Ναι. Όπως έγραψε και ο Φάδερ σήμερα, εάν δεν το πάρει η ΑΕΚ δεν θα γίνει απονομή όμως. Όπως έγραψε και ο Φάδερ, έχει μια ανησυχία σπάνω, δεν ξέρω αν το διάβασε, Τσάλι. Ναι. Που λέει θα το πάρω και δεν θα το σηκώσω. Δεν έχει κάποιες πιθανότητες να το πάρει ο άνθρωπος. Πολλές ανάγκες. Ωραία. Πώς θα το σηκώσει? Ναι. Θα γίνει τίποτα? Δεν ξέρω, να σου πω. Πλέον είναι πιθανό που λες. Έτσι, όπως τα πράγματα. Εγώ το ωραίο θα είναι να τελειώσει τη χρονιά αυτή. Εγώ πιστεύω θα είναι... Δίκιο. Τη χρονιά έτσι πρέπει να τελειώσει κανονικά. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πιο αποτυχημένη μέρα η σεζόν για την ΑΕΚ. Και θα τιμήσω το ότι στα play-off θα βγει δεύτερος Παναθηναϊκός και κάποιοι θα χτυπάνε το κεφάλι τους πάλι, γιατί δεν καταλαβαίνει ούτε ο Κώστας ούτε ο κ. Αδαμίδης νομίζει και Αδαμίδη νομίζει ότι θα βγει δεύτερος. Ξέρεις ότι ο κ. Πατέρας και ο κ. Βαλδιέρης θα δείξει λεφτά. Είσαι κορόιδο, Μη λες τέτοια πράγματα. Γιατί δεν Θέμη, να λένε την αλήθεια ο κόσμος, ο Αδαμίδης, παραμυθιάς στον κόσμο της ΑΕΚ, θα πάρει εκεί πέρα και θα πάρει και θα βγει ο δεύτερος play-off. Μη μας παραμυθιάζουν αυτοί οι κύριοι. Τα κακά δεν τα έχετε δει κύριοι, μέτοχοι, θα τα δείτε στο τέλος της σεζόν. Μάλιστα. Εντάξει, Βασίλη. Σας δικάζω μήνυμα. Η αλήθεια είναι πως όχι. Η κοπέλα που είναι Ολυμπιακός να είναι καλά. Να έρθει. Μια Έμιλι το λέει. Η Έμιλι. Ναι. Και ξέρω ότι έχω πολύ φαν κόσμο της ΕΚ που με στηρίζει και ειδικά η Ορίτσινα με αγαπάει πολύ. Και η Θύρα 21. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, Βασίλη. Τέλος πάντων, έχω κουραστεί με την ομάδα. Ναι. Και δεν ξέρω αν θα... Πάρε ένα ρεπό, πιστεύω. Σκέφτομαι να φύγω για μερικές μέρες να ηρεμήσω με αυτήν την ομάδα, γιατί δεν βλέπω
Ριζέντεα και φαίνεται ο Μελισσάνη με μακρύ, φαίνεται καλοκαίρι. Τους χρειάζεται να φύγει για ένα διάστημα. Έτσι όπως έχουν κρατήσει. Δεν ξέρω, Τσαρή. Ο Κώστος ΑΕΚ είναι κάτω στο καναπέ και νομίζω ότι η ΑΕΚ θα βγει στο τούνελ. Ναι. Υπάρχουν και μερικά τμήματα της ΑΕΚ, ξέρεις, που πηγαίνανε πολύ καλύτερα. Όταν ο κόσμος κάθονταν στον καναπέ. Δηλαδή το τμήμα του Χάντμπολ μια χαρά ήταν χωρίς ο παδός του ΑΕΚ. Επειδή όλοι αυτοί, ξέρεις, έχουν πάντα την πεποίθηση ότι η δύναμη της ΑΕΚ είναι ο κόσμος, λέει. Όχι για την ΑΕΚ, για οποιαδήποτε ομάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό λέω ότι το να έχεις κόσμο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στις ομάδες. Δηλαδή η Λάρισα, παραδείγματος χάρη, είναι μια ομάδα που σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, τις επαρχιακές να το πω έτσι, η διαφορά της είναι ότι έχει τίτλους και κόσμο. Επειδή έχει κόσμο, φέτος είχε προβλήματα που ο Εργοτέλης δεν θα έχει ποτέ. Για παράδειγμα, χάρη. Δηλαδή ο Εργοτέλης δεν έχει, ρε παιδί μου, καλός κακός κάποιους που πιστεύουν ότι επειδή αγαπάνε τον Εργοτέλη πρέπει να κρατήσουν τους παίκτες 5 ώρες όμηρους σε ένα πούλμαν. Δεν έχει προβλήματα. Καταρχάς, ωραία, Εργοτέλης. Παράδειγμα τώρα, γιατί σου πει κάποιος ότι δεν αντιμετώπισε πρόβλημα. Ο Εργοτέλης κατάφερε και σώθηκε από. Ενώ ήταν 7 βαθμούς κάτω από την πρώτη τελευταία ομάδα και σώθηκε επειδή είχε την ηρεμία του όπως εσύ. Και αν όλο το κλίμα που υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα το αντιμετώπιζε μια ομάδα με κόσμο, όπως λες, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα στον αγώνα την Κυριακή Μηρακλή. Το αντιμετώπισε πολύ ήρεμα το κλίμα τη κόσμο ισοπαλία και μπόρεσε και διάψευσε και όλες τις καθάρες που λέγανε το μάτι θα θυμηθεί. Συμφωνώ. Όταν λοιπόν το έλεγα αυτό, κάποιοι και πίστευαν. Και συγγνώμη, επειδή δεν άκουγα και τη μετάδοση στο ραδιόφωνο, στο πρώτο ημίχρονο του Εργοτέλης Ηρακλής, τουλάχιστον όσον αφορά αυτά που άκουγα από όλους αυτούς, ήταν σούπα. Για φαντάσουμε κόσμο, σούπα 0-0 θα γινότανε. Να ακούνε αυτό το πράγμα. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι όταν το έλεγα τότε, πολλοί έλεγαν ότι εντάξει, μωρέ, αυτά ισχύουν για την άλλη κτλ. Εσείς πείτε μου τώρα. Δηλαδή στο handball της ΑΕΚ, τη έκανε καλό, ρε παιδί μου, που αντί να λέγεται αυτή η ομάδα, κάπως αλλιώς λέγεται ΑΕΚ. Ξέρεις, στο κύπελο. Τη έκανε καλό, τη βοήθησε σε κάτι. Τη έδωσε κάτι το οποίο είναι για να του ζηλεύουν οι υπόλοιπες ομάδες που δεν έχουν το δικέφαλο στο στήθος. Τι κέρδισε αυτή η ομάδα που τη λένε ΑΕΚ. Αυτά τα παιδιά που παίζουν εκεί, ρε παιδί μου, τι κέρδισαν. Τίποτα δεν έχουν κερδίσει, Θέμη. Ωραία. Και είναι απλήρωτοι άνθρωποι. Δεν ξέρεις το τι είναι απλήρωτο, δεν τους ενοχλεί. Δεν τους ενοχλεί. Για να κλείσω. Γιατί είναι κάτι για το οποίο δεν φταίει κανένας άλλος. Δεν φταίει κάποιος ο οποίος θα πει ότι θα πάνε να τους ζητήσουν ευθύνες. Τότε για το τι έγινε, σε ποιον, από ποιον μπορεί να ζητήσουν ευθύνες. Από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Όλα τα κακά τα έκανε αυτή, κύριε. Μάλιστα. Για να κλείσω. Σε χαιρετούμε. Στον Αχιλέα, πολλά φιλιά στο Παπτισιά και στο Στάθη. Στάθη, σε στηρίζω. Μην ακούς τίποτα. Τρομερός, ευχαριστούμε. Έγινε. Γεια σου, φίλε. Γεια. Λοιπόν,